Καλημέρα. Παρά τα μέτρα, η κίνηση στους δρόμους συνεχίζει να είναι αρκετή. Έχουμε στα χέρια μας ένα αυτοκίνητο το οποίο ανατρέπει μια συζήτηση που κάναμε για πολλά χρόνια. Λέγαμε ότι ένα αυτοκίνητο ή θα είναι γρήγορο, θα πηγαίνει, θα έχει δύναμη ή θα κάνει οικονομία στο καύσιμο. Λοιπόν, το πρώτο αυτοκίνητο που οδηγώ και κάνει οικονομία στο καύσιμο και πηγαίνει και γρήγορα είναι η BMW 330i. Δηλαδή, έχει έναν 2 λίτρο θερμικό κινητήρα, απόδοση 184 ύπων και έναν ηλεκτροκινητήρα, απόδοση άλλους 113 ύπους. Και αν επιλέξεις την ρύθμιση, τη χαρτογράφηση Sport με το Extra Boost, έχεις δύναμη 292 άλογα. Και ταυτόχρονα, βάζοντας το αυτοκίνητο στο Hybrid, έχεις ένα όχημα το οποίο καταναλώνει τουλάχιστον στα χέρια μας 3 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Αν αυτό δεν είναι κάτι μοναδικό, πείτε μου τι άλλο μπορεί να είναι μοναδικό όσον αφορά την αυτοκίνηση. Ένας διτός χαρακτήρας από ένα αυτοκίνητο το οποίο το βράδυ φτάνει στο σπίτι, το βάζει στην πρίζα. Το βάζει στην πρίζα και με αυτόν τον τρόπο παίρνει 40-50 χιλιόμετρα ρεύματος. Εν συνεχεία, την επόμενη μέρα μέσα στην πόλη μπορεί να κινηθείς έτσι, χωρίς να έχεις κανένα άλλο πρόβλημα. Και αν χρειαστεί να πας ένα ταξίδι, πάντα ο θερμικός κινητήρας και το depósito βενζίνης θα σε βγάλει. Η μαγεία όμως της ιστορίας είναι ότι ό,τι και αν κάνεις, η κατανάλωση είναι εξωφρενικά χαμηλή για τα δεδομένα ενός τέτοιου υπεραυτοκινήτου με 292 ύπους, που θέλει από τα 0 μέχρι τα 100 χιλιόμετρα αποστάση 5,9 δευτερόλεπτα, ξεπερνάει τα 230 χιλιόμετρα σε τελική. Μιλάμε για ένα υπεραυτοκίνητο το οποίο καταναλώνει όσο ένα μικρό υβριδικό πόλης. Μπράβο, BMW.